Παίρνω το ειδικό πιανάκι, τις πληροφορίες που μου έδωσε ο Θάνος και μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών πιο έτοιμος από ποτέ. Λοιπόν, αυτό το αντικείμενο από εδώ που κάθομαι πλέον, στη μέση μάλλον, όχι πλέον, σήμερα, μου βγάζει μια παιδική κούνια. Και σε ένα ταξίδι που είχα κάνει κάπου, εν πάση περιπτώσει, στη γλώσσα, στην οποία, στη διάλεκτο, η κούνια λέγεται το ουρίν. Οπότε, μήπως, εν πάση περιπτώσει, πέσουμε μέσα και ας έρθει ο επόμενος ή η επόμενη πολίτρια, μήπως και μας αποκαλύψει το ουρίν. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς ονομάζεστε? Νίκος Ξένος. Γεια σου Νίκο, με τι ασχολείσαι? Είμαι μουσικός συνθέτης και παραγωγός. Φαίνεστε καλλιτέχνη. Μάλιστα. Ναι. Μακριά. Από μακριά. Κάποιες συνθέσεις? Έχω αρκετές με διάφορους καλλιτέχνες. Κάποια που ξέρουμε κι εμείς, γνωστοί. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Γράφω τραγούδια σε καλλιτέχνες. Η γυναίκα μου είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός. Κάνουμε και παιδικές παραστάσεις με τη θεατρική ομάδα που έχουμε, τα Μιλαράκια, που είναι βραβευμένη. Τέχνη και... από το πρωί ως το βράδυ, έτσι. Ναι. Ωραία λοιπόν. Για δείξε μας τι μας έχεις φέρει. Κάνε για να θαυμάσουμε κι εμείς. Λοιπόν. Αυτό εδώ είναι... Θα σας πω και την ιστορία του. Ναι, θέλουμε να μάθουμε. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πιανόλα μικρή. Όχι. Το 2002 είχα λάβει συμμετοχή στο Σαν Ρέμο. Mm-hmm. Στο μουσικό διαγωνισμό. Με είχαν επιλέξει σαν το μοναδικό ξένο συνθέτη. Έλληνα δηλαδή. Έλληνα. Συγχαρητήρια. Και πήραμε το τρίτο βραβείο με μια ροκόπερα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, τελειώνοντας όλο αυτό στο Σαν Ρέμο και περπατώντας στα σοκάκια, σε ένα σαν παζάρι ας πούμε, είδα αυτό το όργανο. Ναι. Το οποίο αυτό το όργανο δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι τύπου ακορντεόν, αλλά δεν είναι ακορντεόν. Είναι ένα όργανο το οποίο είναι από την Ινδία. Χρονολογείται το 1950 από ό,τι το ψάξα, περίπου. Και το χρησιμοποιούν οι Ινδοί για κάτι σαν εκκλησιαστικό όργανο. Άρα αυτό ανοίγει. Μπράβο. Ωραία. Και αυτό είναι, το κάνουμε... Είναι σαν μικρή πια, κάτι σαν... ανάμεσα από... Ταραραραν, ταν ταραραραν, τραν. Έχει τύχει σε ένα σπίτι που άδειασα ένα αρχοντικό πριν αρκετά χρόνια και ένα παραπλήσιο τέτοιο, αλλά με βάση, με πόδια. Ναι. Λίγο πιο μεγάλο. Το έχω ακόμη. Και το φυσερό αυτό είχε ένα χεράκι από πίσω έτσι όρθιο που το τράβαγες, δεν έκανες, το τράβαγες έτσι το χέρι και έπαιζες. Είναι συλλεκτικό, είναι σπάνιο για την Ελλάδα, για μας, για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη γενικά, ναι. Είναι σπάνιο κομμάτι. Όσο το κοιτάω, τόσο μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν θα συμμετέχω ή όχι. Δεν το έχω ξαναδεί. Με ενδιαφέρει. Είναι ωραίο, παράξενο, εντυπωσιακό. Με ενδιαφέρει για τη συλλογή μου και θα γίνει δικό μου. Πολύ. Εγώ πάντως, χωρίς να έχω μουσικές γνώσεις, πολύ κακό αυτή, άκουσα ότι ο ήχος του δεν έχει σχέση φυσικά με το πιάνο, αλλά ούτε και με το ακορντεόν τόσο. Είναι αλήθεια εσείς που είστε ειδικός? Αυτό μοιάζει πιο πολύ σαν φλογε... Σαν μελόντικα. Σαν μελόντικα. Είναι κάτι... Εγώ το έχω καταλάβει πολύ, δεν το έχω ξαναδεί. Το έχω καταλάβει πάρα πολύ σαν όργανο τι παίζει και πώς ακούγεται. Και γι' αυτό μου αρέσει αυτή η εκπομπή, γιατί έρχονται αντικείμενα που δεν τα γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν. Και δεν ξέρουμε και βέβαια και πώς έχουν. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε τις προσφορές. Ωραία. Κανείς από τους αγοραστές δεν έχει ξαναδεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και αυτό είναι κάτι που έχει εξάψει την περιέργειά τους. Ο Νίκος το αγόρασε 350 ευρώ. Και περίπου τόσα θέλει για να το αποχωριστεί. Για κάνε την αρχή. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Εγώ ξέρετε τι σηκώθηκα να δω. Επειδή αναφέρεστε διαρκώς στην Ινδία, μήπως αυτά ήταν από άιβορι. Αλλά δεν είναι, όχι, είναι πλαστικά. Δεν είναι τόσο. Θα ξεκινήσω με 100 ευρώ πάντως. Δεν σας άρεσε τόσο, το ξέρω, αλλά όχι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, για εννοείται. Για να έχει ένα suspense η διαδικασία. Εννοείται. Και ο Δημητράκης δήλωσε ότι θα το κάνει δικό του. Εννοείται. Όποιος θα ενδιαφερθεί θα χτυπήσω για να το αποκτήσω σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από μένα. Για πάμε, εγώ έδωσα 100 ευρώ όμως. Ωραία, εγώ θα ακολουθήσω το δικό σου βήμα, 120. Τώρα 20 ευρώ πάνω. Εντάξει κύριε Δημήτρη. Θάνο, Φίβο, Άντα. Εγώ πιο πολύ σαν δώρο το βλέπω. Έχω πολλούς φίλους που παίζουν πιάνο, που είναι στα πλήκτρα. Αν και το πιάνο είναι κρουστό, αυτό είναι πνευστό όργανο ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι, σωστά. Να δώσω 130 ευρώ, έτσι για να δω τις διαθέσεις σας. Θάνο, 130 ευρώ. Λίγα ρε Θάνο. Φίβο. Εγώ ακόμα αμφιταλαντεύομαι να σας πω την αλήθεια. Παρά το αυτά, μόνο
για να τρομάξω ένα φίλο μου, να σας πω την αλήθεια. Λυπάμαι, δηλαδή, δεν θέλω να σας δημιουργώ. Ακόμη και σαν αυτό νομίζω ότι είναι... Μ' αρέσετε. Δίνω 150 ευρώ για το παιχνίδι αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα δώσω 155 ευρώ μόνο για τη σπανιότητα, ότι δεν το έχω ξαναδεί. Από πότε σπανιότητα κοστολογείται μόνο 155 ευρώ? Δεν βλέπω πολύ ένταση, Δημητράκη. Εγώ έκανα προσφορές, τι θα κάνεις? 200 ευρώ εγώ. Ωραία. Εγώ βάζω ένα ταλιράκι, ακόμα 205. 210, γιατί το βλέπω ως δώρο και αρχίζω και δεν το βλέπω ως δώρο. Και περισσότερα αξίζει, Φίβο. Είναι βέβαιο ότι αξίζει περισσότερο. Εγώ θα ήθελα να πάει σε κάποιον πραγματικά το γουστάρι, να το πω έτσι λαϊκά, όμορφα, νοικοκυρεμένα. Δεν θέλω να κάνω το λαγό. Καταλάβαμε οπότε... τις προθέσεις σου. Δεν θέλω να κάνω το λαγό. Τελείως, άντα. Mm. Ναι, και εγώ επειδή δεν μου είναι ούτε Ινδικό, ούτε Πακιστανικό, ούτε Βέλγικο, ούτε... Δεν το ξέρω, αποχωρώ. Αποχωρείς. Δημητράκη. Έφυγε από τα μέτρα μου. Οπό. Μα είπες θα το κάνεις δικό σου. Εγώ δεν ήθελα τόσο ψηλά να το πάτε. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι είναι χαρούμενος και με τα 210 ευρώ. Εγώ θα πω κάτι. 200 μας. Ευρώ τώρα, μια μελόντικα στην Ελλάδα να την πάρεις, τόσο κάνει. Στο μαγαζί μου μπορείς να την πάρεις με 30, τις παλιές, τις πράσινες. Με έπεισες. Θα βάλω ακόμα ένα δεκαράκι. 220. Εγώ θα συνεχίσω πάντως. Στη δική μου συνείδηση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, ακόμη και ως διακοσμητικό, σε ένα χώρο, σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι, σε ένα πιάνο ρέστοραν. Ακριβώς. Θα προσφέρω 250 ευρώ. Θα βάλω και ένα δεκάρι ακόμα. Α, πας 260. Σιγά σιγά οι προσφορές είναι μελόντικα. Μου αρέσει αυτός ο όρθμος της δημοκρασίας, σαν να βλέπω αγώνα. Εγώ θέλω να κοντραριστώ με το Δημητράκη μου. Είναι ωραία αφορμή αυτό το αντικείμενο. Τόση ώρα που με χτυπάς, που το ανέβασες και το πήγες αυτή την τιμή, έχεις και παράπονο. Ναι, θέλω να το τερματίσουμε μαζί. Ποιος σας κοράρει, Τσακαράκης ή Δεμερτζής? Δεμερτζής ή Τσακαράκης? Για να δούμε. Προχωρακούω. Ποιος έχει την προσφορά τώρα? Εγώ είχα την τελευταία. Εσύ τώρα προχωράς. 2,60, ναι. 2,80 εγώ. Ωραία, σταματάω. Πάρτο. Άρε, Δημήτρη. Ξεφούσκωσες, ρε φίλε. Είπα να το απολαύσουμε. 280 λοιπόν, Νίκο, από μένα. Αυτό καταλαβαίνω. Τι λες, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Είναι κάποιος για λίγο παραπάνω, παρακαλώ? Λίγο παραπάνω. Θάνο, τι λες? Κοιτάξτε, είναι παιδιά. Εξαιρετικό. Χωρίς καλαμπούρι, είναι ένα μοναδικό αντικείμενο. Είναι μοναδικό και είναι. Κάθε αντικείμενο έχει τον αγοραστή του. Πόσο μάλλον όταν πεις σε έναν ενδιαφερόμενο ότι άντε βρες ένα τέτοιο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Είπες τη λέξη κλείδι μου, έχει τον αγοραστή του. Θα το περνά και θα έλεγα τώρα γιατί το πήρες. Οπότε... Έχεις δίκιο, αλλά έχει τον αγοραστή του. Ό,τι πιο σπάνιο. Θες διαχειρίσεις το με τον Νίκο. Ωραία, είμαι εμένα εκτός. Νίκο μου, πάντως αυτή είναι η τελευταία μου προσφορά. Θα χαρώ πολύ αν θέλεις να μου το δώσεις. Θέλεις να το σκεφτείς, 280 ευρώ. Τι λες, έχουμε συμφωνία? Να το σκεφτώ λίγο. Βεβαίως να το σκεφτείς. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Είσαι καλά. Εντάξει. Σας το δίνω με όλη μου την ψυχή. Να είσαι πολύ καλά. Να είσαι στο καλό. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Το Cash or Trash μου άρεσε πολύ σαν εμπειρία και σίγουρα θα το προτείνω κι αλλού.